Φέη μου, κοίταξε να δεις τώρα, άμα κάναμε πλαστική αυτιών. Εγώ σας πειράζει, γιατρέ, να κάτσω έτσι μαζί σας. Χαρά μας, καθίστε. Γιατί, εντάξει, τώρα είναι και λίγο αστείο. Θα τις κάνετε πλαστική στα αυτιά. Να σας πω, όπως σας βλέπω. Κοίτα, εμένα στη μύτη και τη Φέη στα αυτιά. Όπως σας βλέπω, είμαστε έτοιμοι για πλαστική και δύο. Οι καλύτεροι πελάτες είμαστε. Και η κυρία Σκορδά, είστε η χαρά του χειρουργού. Η χαρά του χειρουργού, είμαστε πλαστικού χειρουργού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Εντάξει, θέλω να αποχωρήσω. Ήρθε εδώ να μας πει. Είπαμε, ξαναχωρώ, είμαστε η χαρά του πλαστικού, τόσο χάλια. Φέη μου. Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι υπάρχει θέμα το οποίο όμως έχει λύσει. Γιατί θα ήταν δυσάρεστο να μην υπήρχε λύση. Ο Σκούρας είναι πολύ γνωστός, είναι εξαιρετικός οτοροναρυγολόγος και είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λειτουργικής Ειρηνοπλαστικής. Χρόνια προσπαθείτε να με πείσετε να κάνω εγώ εγχείρηση. Εγώ καταρχήν θέλω να σας πω ότι ούτε αναπνέω σωστά από το ένα ορθούν είναι τελείως κλειστό. Και επειδή έχω και ειρηνικές κόνκες διασταλμένες, βάζω και διάφορα σπρέι το βράδυ για να κοιμηθώ. Όσον αφορά, αλλά το φοβάμαι, κύριε Σκούρα. Όσον αφορά στην αισθητική του. Φυσικά δεν με πειράζει, γιατί τώρα. Μύτη σας, όταν μου ζητάνε να κάνουμε μύτη ηλιάγκα, να δοκιμάσουμε, να κάνουμε ένα τύπο τέτοιο. Να και μεγαλώνετε. Μετά, συγγνώμη, εσείς να κάνουμε τέτοιες μύτες. Εσείς μικραίνετε μύτες, μεγαλώνετε. Όχι, κοιτάξτε, το να μικραίνουμε τη μύτη είναι το εύκολο. Δεν σημαίνει ότι το σωστό. Εμείς αποσκοπούμε στη δημιουργία σωστής μύτης, σωστής φυσικής μύτης, που να μην φαίνεται χειρουργημένη. Μα ακούγεται τόσο δύσκολο. Αυτή η μύτη, ας πούμε, του κυρίου Λιάγκα. Πώς είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν. Ναι, άμα μου ζητήσουν αυτή τη μύτη τώρα, εγώ αυτό που θα τους πω, θέλετε και το λειτουργικό, δηλαδή και να μην αναπνέει. Και να μην αναπνέει ή μόνο. Σας ενοχλεί που είναι μεγάλη μύτη, αρέσει στις γυναίκες αυτό, γιατί λένε μεγάλες μύτες και τα λοιπά. Μα γι' αυτό μου τη ζητούν να την κάνω και ζητώ την αδειά σας τώρα, άμα είναι να κάνουμε τέτοιες μύτες. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε λίγο από το λειτουργικό κομμάτι. Γιατί δεν σας αρέσει από τη μύτη μου δηλαδή. Έλα, ξεκινήσουμε πλάκα καλά. Από το λειτουργικό κομμάτι, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Και δηλαδή, στον ύπνο μας. Έτσι. Και όταν δεν αναπνέεις καλά. Ροχαλίζεις, έχεις άπνιες κτλ. Και όλη την ημέρα νομίζω. Ναι, ροχαλίζεις. Αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και για σένα, γιατί ροχαλίζεις και δεν κοιμάσαι καλά. Αλλά και για τον σύντροφό σου. Βλέπω και κάποιες φωτογραφίες από δικά σας χειρουργία, το πριν και το μετά τώρα. Προσπαθούμε πάντα για το φυσικό αποτέλεσμα και εσείς ή οι τηλεθεατές σας θα το κρίνουν και οι τηλεθεάτες. Mm-hmm. Πέρα από αυτό όμως, μετά το ροχαλιτό μπορεί να αναπτυχθεί η λεγόμενη άπνοια στον ύπνο. Δηλαδή να σταματάει η αναπνοή μας κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αυτό είναι πάρα πολύ. Δεν οξυγονώνει το εγκέφαλο. Και στα παιδάκια αυτό δεν λένε ότι πρέπει να το προσέχουμε. Και στα παιδάκια όταν είναι μεγάλες αμυδαλές και τα κρεατάκια και τότε πρέπει να το προσέχουμε. Αλλά ας μην μιλάμε τώρα για τα παιδάκια. Θα πρέπει από νωρίς, εφόσον δημιουργείται η ύπνική άπνοια, και επαναλαμβάνω, είναι έντονο ροχαλιτό. Mm-hmm. Σταματάει η αναπνοή για μισό λεπτό ή και περισσότερο, ξαναρχίζει, ενώ ο ασθενής πετιέται έντρομος, κάθιδρος, φοβισμένος, ξανακοιμάται και πάλι τα ίδια για 100, 200, 300 φορές κάθε βράδυ. Αυτό είναι τρομακτικά δυσάρεστο και αλλάζει έτσι την άλλη μέρα. Ούτε ξεκούραστος είναι και ας έχει φανεί ότι. Αυτή είναι ωραία μύτη που κάνετε εδώ. Κοιμήθηκε. Στην αντρική γι' αυτό. Ας κάνουμε κι εμείς μια καλή. Ναι, όχι, όλες καλές είναι. Αλλά λέω, επειδή είναι περισσότερες γυναικείες, βλέπω ότι η αντρική είναι πολύ μα, ωραία. Και οι άντρες έχουν δικαίωμα και στην υγεία. Και στην αυτή. Και ναι, στην υγεία και στην ομορφιά, γιατί και η ομορφιά ψυχική υγεία είναι. Σωστό. Ψυχική υγεία είναι και δεν είναι ίσω. Έχουν ευθυνήν οι εγχειρήσεις στη μύτη, κύριε Σκούρα. Πώς είναι δηλαδή. Σήμερα γνωρίζοντας, αν εννοείται για εσάς, θα προσπαθήσω να σας κάνω μια πιο καλή τιμή. Αλλά. Γνωρίζοντας την κατάσταση που επικρατεί στον ελλαδικό χώρο, ξέρουμε τι γίνεται και προσπαθούμε να βοηθούμε να όσο μπορούμε. Είμαστε προσαρμοσμένοι και προσπαθούμε να βοηθάμε όσο μπορούμε περισσότερο. Είναι επικίνδυνο χειρουργείο που λένε κάποιοι ότι είναι στη μύτη, ας πούμε, είναι το δύσκολο, είναι το δύσκολο, ή αν το θέλετε, το δυσκολότερο χειρουργείο στο πρόσωπο. Το δεύτερο χειρουργείο, καταλαβαίνετε ποιο είναι στο πρόσωπο, είναι δύσκολο και αυτό, αλλά πολύ μακράν τη μύτη, τη δυσκολία τη μύτη. Εάν όμως είναι πολύ έμπειρος ο χειρουργός, πολύ έμπειρος ο ρινοχειρουργός, δεν έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα, μπορείτε να εμπιστευτείτε το γιατρό σας, να σας λύσει και το λειτουργικό και το αισθητικό και μάλιστα στο αισθητικό θέμα, χωρίς να φαίνεται η μύτη χειρουργημένη. Δηλαδή αυτή η μύτη μπορείς να καταλάβεις, αν δεις μόνο το μετά, μπορείς να καταλάβεις. Εγώ αυτό σύνομαι που πάντα σκέφτομαι είναι ότι πολλές φορές βλέπουμε, ακόμα και στην τηλεόραση, κάποιες κοπέλες που έχουν φτιάξει τη μύτη τους, ότι είναι ίδιες. Δηλαδή, αυτό δεν είναι σωστό. Δηλαδή να κάνουμε ένα κόπι, αυτό δεν είναι. Να κάνουμε ίδιες μύτες, αυτό δεν είναι σωστό. Και δεν φταίει ο ασθενής γι' αυτό. Φταίει, ο ασθενής μπορεί να ζητάει γαλλικές μύτες. Σας ζητάνε γαλλικές μύτες ή θέλω τη μύτη της τάδε. Ζητάνε.
Ζητάνε. Δηλαδή, ποια μύθη σα ζητάνε. Δεν θέλω να πω το ότι μου ζητάνε. Αλλά καλά, για ξένοι, δεν να σα πω ότι έρχονται μοντέλα δικά μα ή γνωστέ σταρελά που ζητάνε μύτη ενό μοντέλου που όταν τη βλέπω, λέω, παιδί μου, αυτή είναι καταστραμμένη μύτη. Χειρουργημένη πάλι. Καταστραμμένη μύτη. Η οποία δεν αναπνέει, είναι ψεύτικη και η οποία είναι θέμα λίγου χρόνου και να μην αναπνέει καθόλου. Α, ναι. Ή να πέσει, βεβαίως. Το ζητάνε γιατί δεν ξέρουν. Ζητάνε μια μύτη. Αυτή η μύτη. Δηλαδή, αν η οποία και δεν κόκαλο, μπορεί να πέσει κιόλας, ας πούμε. Βέβαια, όχι μόνο κόκαλο. Το κόκαλο είναι το πιο καλό, το πιο καλό είχε στη μύτη. Η χόνδρη. Α, αυτή, η χόνδρη είναι εδώ. Η χόνδρη είναι το πιο δύσκολο. Τι λέτε τώρα. Η χόνδρη είναι το πιο δύσκολο. Και όταν αυτή η χόνδρη στην προσπάθεια των χειρουργών. Να κάνουμε τη μύτη πιο λεπτή, τους καταστρέψουμε. Τότε, σε δεύτερη προσπάθεια που θα κάνουμε, ναι. θα πρέπει να πάρουμε χόντρους από αλλού. Συνήθως παίρνουμε χόντρους από τα αυτή, να τους τοποθετήσουμε στη μύτη. Δύσκολο ώστε, πολύ. Πάρα πολύ δύσκολο, ώστε αυτοί οι χόντροι από το αυτή να προσποιηθούν καινούργια μύτη. Έχουν υπάρξει πολλοί επώνυμοι, ας πούμε, Έλληνες πελάτες σας, ας πούμε, τραγουδιστές, ηθοποιοί, παρουσιαστές κτλ. Πολύ. Και εκεί είναι ιδιαίτερα δύσκολο σε αυτούς που είπατε, στους τραγουδιστές, ας πούμε, αλλά και σε εσάς που κάνετε αυτή, που η φωνή σας είναι ένα εργαλείο της δουλειάς. Μπορεί να αλλάξει η φωνή, ας πούμε, με τη μύτη. Σαφώς και μπορεί. Σαφώς και μπορεί, αν δεν υπάρχει εμπειρία. Συνεπώς, εάν γνωρίζουν. Δεν είναι μόνο το αισθητικό κομμάτι, από πίσω υπάρχουν χίλια δύο πράγματα. Η φωνή, η αναπνοή, πολύ σημαντικά. Η όσφρηση, ναι. Φαντάζεστε να μην μυρίζεις μετά από μια κακή. Γίνεται αυτό. Ναι, να καίγεται το σπίτι σου και να μην καταλάβεις ότι καίγεσαι. Να ξέρω εγώ ότι. Επειδή μένουμε και στην εικόνα, δηλαδή κάποιος που θα πάρει την απόφαση να το κάνει. Ναι. Δηλαδή, όταν υπάρχει και ένα θέμα, είναι γιατί, ας πούμε, μια γυναίκα δεν αισθάνεται καλά με τη μύτη. Θέλει να το αλλάξει. Να το αλλάξει. Άρα, πώς εσείς μπορείτε να βρείτε την γραμμή τη σωστή, που να είναι και όμορφη μύτη όμως. Θα πρέπει να είναι όμορφη μύτη, θα πρέπει. Να μην φαίνεται χειρουργημένη, να μην αλλάζουμε τα χαρακτηριστικά, να σας πω και κάτι άλλο. Η ασθενής από πριν μπορεί να έχει μια εικόνα για το πώς είναι το τελικό αποτέλεσμα. Λέμε πώς πρέπει να είναι και δείχνουμε ανάλογες μύτες πώς ήταν και πώς δίνανε. Και έτσι επιλέγει όχι, ο ασθενής. Όχι κομπιούτερ. Όχι κομπιούτερ το οποίο είναι ψεύτικο. Διότι στο κομπιούτερ βάζει και το κομπιούτερ δείχνει ότι δημιουργεί ψεύτικη εικόνα. Όμως έχει δικαίωμα να δει ποιος είναι ο γιατρός. Πώς ήταν ανάλογη μύτη με αυτή και πώς έγινε, στο και, πώς έγινε και πολλές τέτοιες. Κύριε και ακόμα Σκούρα. Να δούμε να δουν και πολλούς χειρουργημένους. Γιατί σε ένα ιατρείο ρινοχειρουργού θα δουν χειρουργημένους. Θα δουν χειρουργημένους. Όπως είπατε, είμαστε η χαρά του χειρουργού. Σαφώς είστε η χαρά του χειρουργού, αλλά μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα και να είστε χαρούμενοι. Αυτό είναι. Είναι χαρά του χειρουργού για μας, αλλά θα είναι χαρά κυρίως για εσάς που η καθημερινότητά σας. Θα είναι καλύτερη. Και αν δεν θέλετε να αλλάξετε. Εγώ θα τον εμπιστευόμουν τον κύριο Σκούρα. Αν δεν θέλετε να αλλάξετε. Αν έκανα, θα τον εμπιστευόμουν. Αλλά. Μην λέτε μεγάλες κουβέντες. Εάν δεν θέλετε να αλλάξετε το αισθητικό, μπορείτε να αλλάξετε το λειτουργικό. Το οποίο. Το οποίο. Ναι, δεν είναι ίσονο σημασία. Μια χαρά να πνέω, γιατί με κοιτά έτσι. Τι θα έλεγε, μην το πει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας δώσετε τώρα στο Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετικός ο τωρινό λαρικολόγος ο κύριος Σκούρας. Λοιπόν, ο Ριλά.